Και αρχή καλός μας χρόνος. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, αγάπη και δύναμη. Πρώτη μέρα του χρόνου σήμερα και θα γιορτάσουμε παρέα. Θα χαθούμε σε σοκάκια χωριών, θα κάνουμε ποδαρικό σε σπιτικά, αλλά θα διασκεδάσουμε κιόλας. Ελάτε να βάλουμε ένα ξύλο να ζεσταθούμε. Πάμε. Πώς ζεστασιά, ωραία ξυλόσωπα. Τι ψήνετε, κόκορα. Και πώς θα τον φτιάξετε, κύριε Κρυστάλλινη? Πιλαφάκι. Πιλαφάκι. Πιλάβι. Περιμένετε την οικογένεια? Βέβαια. Μαζευόμαστε. Κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, τις γιορτές. Τα παιδιά όλοι. Σημαντικό το οικογενειακό τραπέζι. Βέβαια. Πόσο μάλλον τώρα την πρωτοχρονιά. Απαραίτητος. Πόσα παιδιά έχετε? 3. Και γκόνια? 6. Να σας ζήσουν. Πώς βρεθήκατε εδώ στο Στήρωνα? Παντρευτήκαμε και ήρθαμε και κάτσαμε εδώ πέρα. Θέλω να μου πείτε τι εύχεστε για την οικογένειά σας και μετά θα σας αφήσω να προετοιμαστείτε γιατί όπου να είναι θα έρθουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά μου υγεία, ευτυχία και να έχουν την υγεία τους να δουλεύουν. Κύριε Κρυστάλλη μου, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ο Στήρωνας είναι ένα όμορφο χωριουδάκι που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας κατοικήθηκε μόνο από Οθωμανούς. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο Στήρωνας κατοικήθηκε αποκλειστικά και μόνο από πρόσφυγες. Ελάτε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας, προορισμός μας αυτή τη φορά, το Λευκοχώρι. Στο Λευκοχώρι, στην παλιά Βουτουφού. Αφού λοιπόν περιπλανηθούμε στο παλιό χωριό, ελάτε μαζί μας για να γνωρίσουμε και το νέο χωριό, αλλά και το Γάμα Καφενείο. Ένα καφενείο που λειτουργεί από τη δεκαετία του 60 και όπου χαράχθηκαν μεγάλα γλέντια από μεγάλους δεξιοτέχνες της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Καλή χρονιά.
καλό ποδαρικό. Εγώ είμαι ακόμα πιο σίγουρο γι' αυτό. Γιατί μπήκατε χαμογελάστη. Λοιπόν, Γιάννη, γέννημα θρέμα Λευκοχώρη. Ναι, δεν το λες έτσι. Με πατέρα δάσκαλο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχω εγκατασταθεί μόνιμα στο Λευκοχώρη, φεύγοντας από την πόλη, από το Ηράκλειο. Και αλλάξαμε τη ζωή μας οικογενειακώς εδώ. Αρχίσαν πλέον να ζούμε έτσι όπως πρέπει. Τι είναι αυτό που σε έκανε να δώσει ζωή ξανά σε ένα καφενείο με ιστορία? Αυτό και μόνο. Το ότι είχε μια ιστορία που νομίζω ότι έπρεπε να συνεχιστεί. Και φαίνεται ότι καλό συνεχίζεται. Από αυτό το χώρο έχουν περάσει πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ίσως οι κορυφαίοι καλλιτέχνες κριτικής παραδοσιακής μουσικής, ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Ψαραντώνης, ο Σοπασής, ο Καλομύρης, είναι ο Μαρκογιαννάκης. Είναι κρίμα δηλαδή να λέμε ονόματα, γιατί έχουν περάσει πραγματικά όλοι. Εδώ στο χωριό κυκλοφορεί μία ιστορία η οποία σχετίζεται με τον Νίκο τον Ξυλούρη που πρώτη φορά ήρθε σε αυτό εδώ το καφενείο με σορτσάκια και μάλιστα έφυγε ξημερώματα. Έφυγε ξημερώματα και έφυγε στους ώμους των θαμώνων που ήταν εκείνη τη βραδιά εδώ, όπου τον έβαλαν μέσα στο λεωφορείο για να αναχωρήσει. Τότε φεύγανε με τα λεωφορεία οι καλλιτέχνες, δεν είχαν δικά τους αυτοκίνητα και έπαιζε ακόμα μέσα στο λεωφορείο κριτικά μέχρι που έφυγε. Δηλαδή, απίστευτη πραγματικά σκηνή. Και ο χώρος φυσικά άνοικε σε ένα μερακλή άνθρωπο και εραστή της κριτικής παραδοσιακής μουσικής. Τον Νίκο το Λαμπράκη, που μαζί με τη γυναίκα του την Όλγα ίδρυσαν αυτό το χώρο, όπου με πολλή αγάπη για πολλά χρόνια τον λειτουργούσαν. Ξαναλέω, ήταν αξέχαστα τα γλέντια που γινόταν εδώ. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα καφενεία του χωριού και παρόλο ότι μπορεί να γινόταν σε 4 καφενεία ταυτόχρονα γλέντια, ήταν όλα γεμάτα. Σε αυτό το συγκεκριμένο, από όσο γνωρίζω από την ιστορία, όχι ότι υστερούσαν και τα άλλα, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο έχουν περάσει οι κορυφαίοι. Λοιπόν, Γιάννη, πολύ ενδιαφέρον όλη η συζήτησή μας. Δύσκολα μπορεί να αποχωριστεί κανείς τη ζεστασιά του χώρου, αλλά θα πρέπει να σε αφήσω γιατί έχουμε και συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Ψάχνοντας ένα χωριό που να κρύβει ομορφιές του τόπου, της φύσης, των ανθρώπων, βρεθήκαμε στους Αποστόλους. Ένα χωριό μικρό, αλλά που έχει να μας φανερώσει πολλά. Ελάτε καταρχήν να σας συστήσω τη Λένα Ηγουμενάκη. Η Λένα σήμερα θα μας φιλοξενήσει μαζί με τον Γιώργο Μανολάκη, αλλά και χορευτές από το Λαογραφικό, ο Μιλουλάζαρος και Μανώλης Χνάρης, γιατί σήμερα η μέρα πρωτοχρονιάς, χωρίς γλέντι και διασκέδαση δεν γίνεται. Ελάτε μαζί μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ και εσύ, χρόνια πολλά πουλίτσα μου, να έχεις υγεία και να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Ευχαριστώ. Μπούλα μου, τι θέλεις να σε κεράσω? Μα θέλω να μου πεις τι. Λοιπόν, περγαμόντο, λεβάντα, κρασάκι, ρακί και πικραμίγδαλο. Πικραμίγδαλο. Mm.
Και θέλεις να διαλέξεις και ποτήρι. Αυτό. Ωραία. Για το μεσημεριανό τραπέζι εδώ στους Αποστόλους, τι περιέχει? Περιέχει. Κόκορα ή κοτόπουλο, βραστό, κάνουμε σουπίτσα ή πιλάφι. Και επειδή έχουν ήδη σφάξει το χείρο ή το γουρουνάκι τους τα Χριστούγεννα, έχουμε πάρα πολύ ωραίο λουκάνικο, απάκι, ψητό στο φούρνο χοιρινό, πολλές σαλάτες και μετά έχουμε γλυκά, ποτά. Τα φτιάχνετε τα ποτά μόνοι σας, τα γλυκά, τι γλυκά καλή, για πες. Λοιπόν, ξεροτίγανα, λουκουμάκια, μελομακάρουνα. Και τώρα, μετά που θα πάμε και στη θεία μου, θα κάνουμε αυτά, είναι πάρα πολύ παραδοσιακό, είναι συνταγή της γιαγιάς μου, ζεματιστά νεβατά κουλουράκια. Αυτά πρώτη φορά τα ακούω. Ναι. Παλιά τα ψήναμε στο ξυλόφουρνο. Τώρα, οι πιο νέες νοικοκυρές εμείς, τα κάνουμε στο φούρνο, τον ηλεκτρικό. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, κρατάνε πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι με προζύμι, δεν είναι με μαγιά, γιατί παλιά δεν υπήρχε μαγιά, οπότε φτιάχνανε το προζύμι την μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Πέμπτη, τους κρατούσε όλο το χρόνο και κάθε φορά που θέλανε να ζυμώσουν κάτι μαλεύρι, ανεπίσανε το προζύμι και φτιάχνανε ένα βοηθητικό για να φουσκώσει οτιδήποτε κάνανε με ζύμι οι γυναίκες. Mm-hmm. Αυτό θα κάνουμε τώρα, δίπλα. Θα βάλω κι εγώ χεράκι στο Βέβαια, θα σου βάλω την ποδίτσα και πάμε να... Προζύμι, πρώτη μέρα του χρόνου, γούρι, ναι, στην υγειά μας. Κωνσταντινούλα, γεια σου! Έλα να σου γνωρίσω μία φίλη μου, η Βούλα, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, είναι η φίλη μου. Βούλα, να σου γνωρίσω τη μητέρα μου, η Μαρίκα η Γουβανάκη. Καλή χρονιά, κυρία Μαρίκα. Και η θεία, η Γουβανάκη Ιωάννα. Καλή χρονιά και σας την εμπιστεύω, σας την αφήνω να τη μάθετε να ζυγώνει κι αυτή. Και την ποδίτσα σου. Ευχαριστώ. Πάω να ετοιμάσω εγώ τώρα, γιατί περιμένουμε και τους φίλους μας να γιορτάσουμε. Ωραία, τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, πολλά πολλά κορίτσια. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι κάθε νέα νοικοκυρά που θα ακούει τη λέξη προζύμι, θα την πιάνει ζάλια. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις υπομονή και να έχεις και θέρμαση για να ανέβει το προζύμι. Αλλιώς άμα είναι κρύο, δεν κάνει. Δηλαδή, εκτός από τη διαδικασία για το να φτιάξετε τη ζύμη σας, φτιάχνετε και τη θερμοκρασία του δωματίου σας. Βέβαια. Αυτή η συνταγή που θα σας πω σήμερα, η πεθερά μου, η μαμά μου, έγραφε ότι ήταν 3 σοκάδες αλεύρι στη συνταγή, 200 γραμμάρια λάδι, 200 γραμμάρια ζάχαρη, δράμια, 200 δράμια ζάχαρη, 200 δράμια λάδι, έβραζαν αλουσά, αυτή με τη στάχτη, που βάζανε μέσα κανέλα και γαρίφαλα, και την είχαν έτοιμη για το ζύμωμα και μαστίχα σαν άρωμα. Κυρία Ιωάννα, θέλω να μου πείτε πότε προσφέρατε τα κουλουράκια αυτά. Έμπαινε δηλαδή στο πρωινό τραπέζι? Όλες τις ώρες πιστεύω, γιατί δεν ήταν τα γλυκά που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, τώρα τέλειωσε το πλάσιμο. Θα τα σκεπάσουμε, θα τα αφήσουμε για μερικές ώρες να ανέβουν και μετά θα τα ζεματίσουμε, θα τους βάλουμε το σισάμ και θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν. Βλέπω και έχουμε και σχέδια εδώ. Ναι, αυτό το κάνανε για το γούρι, για τα παιδιά που υπήρχαν στο σπίτι και κάνανε αυτό το πράγμα, λέει, για το γούρι του σπιτιού, για τα παιδιά. Και δεν είχαν τότε παιχνίδια να μοιράσουν στα παιδιά, μοιράζαν τα κουλουράκια. Αυτά. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να αποκαλύψω και ένα μυστικό σας. Ναι. Εδώ έχω ένα τετράδιο το οποίο έχει πάρα πολλές συνταγές. Μια αδελφή της μητέρας μου το είχε γράψει
Είναι σε οκάδες από τη δουλειά. Ναι, όλα σε οκάδες όπως και αυτά οι συνταγές. Αμυγδαλωτά, κουλουράκια βουτύρου, γλυκό κιδόνι, αλλά στο τέλος όμως έχει και κάτι άλλο. Θέλετε να μας πείτε. Τι είναι αυτό που υπάρχει στο τέλος? Είναι, λέει, μια συνταγή για το ζάχαρο. Πώς θα κάνεις... Φάτε πολλά γλυκά. Αφού θα πάμε τόσα γλυκά. Ωραία, αφού δούμε και τη συνταγή. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Ναι, όλα. Σε αυτό το βιβλίο όλα. Εγώ θα κλείσω το βιβλίο, θα απολαύσω τα κουλουράκια σας και θα πάω να βρω τη Λένα, γιατί νομίζω ότι έχω αργήσει. Ναι, εντάξει. Το καλό, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία σας εύχομαι. Σας δώσω τα φιλιά μου. Κυρία Ιωάννα μου, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Και χρόνια σας ευχαριστώ. Όλου το κόσμο να διαβείς, αμάν, αμάν. Όλου το κόσμο να διαβείς, στη θάλασσα στα βάθη. Άντε σαμάν αμάν, στη θάλασσα στα βάθη. Στα πάθη, άντε σαμάν αμάν, για τσικαρδιά στα πάθη. Όλο το κόσμο να διαβείς, τη θάλασσα στα πάθη.
Πρωτοχρονιά, υπέροχη παρέα, υπέροχοι οικοδεσπότες και από ό,τι καταλάβατε συνεχίζουμε με μουσική και τραγούδι. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Μανολάκης, ένας εξαιρετικός νέος και γρήγορα εξελίσσιμος καλλιτέχνης, με τους μουσικούς του, το Γιώργη τον Γιαναδάκη στη λύρα και το τραγούδι και το Γιώργη Σταυρακάκη, είναι ιδιώτη, στο λαούτο και το τραγούδι. Έχουμε βέβαια και εκπλήξεις, κοντά μας είναι ο πατέρας του Γιώργη Μανολάκη, θα τον γνωρίσουμε στη συνέχεια, αλλά και αγαπημένοι φίλοι από το λαογραφικό όμιλο, Λάζαρος και Μανώλης Χνάρη. Γιώργο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι καλά, Βούλα, και την πρόσκληση. Να είστε καλά. Νέος ταλαντούχος και θα μπορούσαμε να πούμε και αρκετά ανήσυχος καλλιτεχνικά. Κοίταξε, αυτό θα το κρίνουν οι άλλοι τώρα. Εγώ κάνω αυτό που με εκφράζει. Και η ανησυχία του κάθε ανθρώπου είναι... Εσύ δηλαδή απ' έξω το βλέπεις καλύτερα, πώς να σου το πω. Εγώ απλά το κάνω. Mm-hmm. Εκεί που με πάει, πάω κι εγώ. Mm-hmm. Αυτό. Είσαι από τους νέους καλλιτέχνες που κατορθώνουν σήμερα να κάνουν πάρα πολλά ταξίδια. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο στις εποχές μας. Θα ήθελα λοιπόν να μου αποτυπώσεις την πιο σημαντική στιγμή μέσα από τα ταξίδια σου καλλιτεχνικά. Φέτος ταξίδεψα στην Ταϊβάν και έπαιξα στο Ταϊπέι μια συναυλία σε όλο λαούτο. Έπαιξα του Πλακιανού μια σειρά σιρτά. Και εκείνη τη στιγμή άρχισε ο κόσμος να χειροκροτάει με το ρυθμό, ας πούμε.
Ενώ έπαιζα σιρτά της Κρήτης, ας πούμε, που άμα δεις το χάρτη, ας πούμε, τη γη, η Κρήτη δεν φαίνεται καν, ας πούμε. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, όταν από κάτω τα Ιβανέζοι ανθρώποι, ας πούμε, Ασιάτες, που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας κουλτούρα, πήραν αυτό το πράγμα, ας πούμε, άρχισαν να παίζουν παλαμάκια στο ρυθμό, παίζοντας εγώ, ας πούμε... Και άρχισαν να χειροκροτάνε από κάτω. Ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές που έχω ζήσει, ας πούμε, στο εξωτερικό. Έχει μουσική σύνορα? Όχι. Δεν έχει, όχι, δεν έχει σύνορα. Όπως οι ανθρώποι δεν έχουν σύνορα. Διαφορετικότητες υπάρχουν. Σύνορα όχι. Και οι διαφορετικότητες κάποιες φορές πρέπει να τονίζονται. Αλλά όχι. Υπάρχουν όρια. Αυτό. Υπάρχουν όρια. Σύνορα όχι. Διαφορετικότητες ναι. Τι θα ήθελες μουσικά να σου φέρει το νέο έτος? Μουσικά. Να μου φέρει το νέο έτος. Τίποτα. Να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Να παίζω. Να γλεντούμε με τους ανθρώπους. Να προσπαθώ να εκφράζω μέσα από τα συναισθήματά μου και το παίξιμό μου και άλλους ανθρώπους μαζί. Και τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Να συνεχίσουμε με χορό και μουσική. Βέβαια. Το κρασί βαρέλια να έχει το κρασί. Βαρέλια να έχει το κρασί, πρέπει να το ξοδιάσει. Αμάν, αμάν, πρέπει να το ξοδιάσει. Thank you.
εσένα πουλί. Από φτερά δεν έχει, από φτερά δεν έχει, από φτερά δεν έχει. Συνεχίζουμε. Στο ψευτικό κόσμο στενάζω μωρό μου, θα σου παραπονούμε, θα σου παραπονούμε. Ποτέ σου δε ρωτάς μωρό μου που βρίσκομαι και πού με, που βρίσκομαι και πού. Thank you.
σε μάθα αρθεί μωρό μου καιρός να με λυπάσαι. Εδώ δεν χαίρομαι, καλή καρδιά δεν κάνω. Μηδά ποτά, μηδά ποτά χυλάκι μου, μια ναι μηλιά δεν βγάνω. Να με πίνεις.
μου χέρι στη φωτιά και τ' άλλο στο μαχαίρι. Γη θα σφαγώ, γη θα καώ, γη θα σε κάμω τέρι. Όταν ακούς και αισθάνεσαι τη μουσική, αν μη τι άλλο παρά αγάπη αναπτύσσεις για αυτή. Και ο Γιώργος ο Μανολάκης έχει ακολουθήσει την αγάπη που είχε και έχει ο πατέρας του στην μουσική κουλτούρα της Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και είναι κοντά μας σήμερα. Κύριε Μανολάκη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Διακρίνεστε για τη σεμνότητά σας, για την καθαρότητα στον ήχο, αλλά και το μεγάλο ρεπερτόριο, αλλά έχετε και πολύ σπουδαίες συνεργασίες. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Να αρχίσουμε όμως από την αρχή. Να αρχίσουμε. Τι εύχεστε για τον εαυτό σας? Εύχομαι με αγάπη στον κόσμο και με υγεία. Και ένα αγαθό που είναι ανώτερο είναι η ελευθερία. Να έχουμε πάντα ελευθερία. Και λέγανε οι παλιοί, οι προγόνοι μας, οι Κρήτες, μια μαντινάδα. Ως τον ευρύχνει στον καιρό, δίνε του να πηγαίνει. Και άφησε τα βάσανα στον χρόνο που διαβαίνει. Καλά τα λέγανε. Λοιπόν, θέλω λίγο έτσι εν συντομία, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, να μας αναφέρετε τις πιο σπουδαίες συνεργασίες που είχατε. Ναι, είχα συνεργασίες με τον Ψαραντώνη, με τον Μουντάκη, με τον Ψαρονίκο, τον Ξλούρη τον Νίκο, με τον Σοπασί, με τον Σκουλά, με κι άλλους πολλούς. Τελευταία έκανα με τον Κλάδο μεγάλη συνεργασία. Θέλω να μου πείτε την πρώτη συνεργασία σας. Ποια ήταν, με ποιον καλλιτέχνη? Να σας πω, την πρώτη συνεργασία
Την έκανα, τον πρώτο που γνώρισα, τυχαία, εγώ έκανα παρέα με κάποιο πασπαράκι λαοκράτη και έπαιζα μαντολινάκι, έπαιζα βέβαια. Και πήγαινε αυτό στα Γλέδια τότε ο λαοκράτης και πήγε, μου λέει, και ήταν να πάει κάποτε σε ένα Γλέδι, μου λέει, θα έρθεις απόψε, έπαιζε με κάποιο ταμιολάκι. Του λέω, θα έρθω, πού θα πες, μου λέει, στα Φιλίσια. Λέω, θα έρθω, μου λέει, έλα. Παίζαμε σε κάτι πάρτι στο Ράκλειο, ας πούμε, και αυτό, τα χωριά, καντάδες. Και πάμε εκεί, του είχαν φτιάξει τέλος πάντων σε ένα μέρος εκεί με μπαγκάλια με αυτό που θα έπαιζε. Άκουσα στο άλλο Γλέντι ότι θα παίζει ο Ξυλούρης. Αλλά τον εγέλασε ο Λαοθιέρης του. Και πάω, του λέω, Λαοκράτη, πάω να δω εκεί, να γνωρίζω τον Ξυλούρη. Κοπέλι μου, εγώ νεαρός να πούμε. Και πάω και θωρώ τον Ψαραντώνη και κάθεται σε ένα δέντρο από κάτω και έχει μια καρέκλα δίπλα και έχει ένα λαούτο παλιό, μοναχός, να χωρέθηκα να πούμε, πάω, με κοιτάει ο Ψαραντώνης έτσι, λέει, παίζεις. Λέω, παίζω, παίζω, του λέω, είχα λίγο διάστημα που έπαιρνε λαούτο. Και μου λέει, κάτσε. Έτσι μετά γνώρισα τον Νίκο και τους άλλους, όλοι οι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, επειδή γνωρίζω ότι είστε και ο πρώτος δάσκαλος του Γιώργη. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησαν τα μαθήματα. Εσείς τον οθήσατε να ασχοληθεί με την κριτική μουσική. Ο Γιώργης είχε ακούσματα. Εγώ ήμουν πάνω τότε που έπαιζα επαγγελματικά με αυτό. Ξενύχθηκα, ερχόμουν. Εγώ μόλις γύρισα από τα Γλέδια, έπαιζα στο σπίτι. Τα ξημέρας ήταν και πρωία, έπαιζα λίγο. Οι μπρόβερ μου, το παιδί άκουγε, ας πούμε, αυτά είναι όπως το μαγνητόφωνο ένα μικρό παιδί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα ο Γιώργης να μπει στη νύχτα και δεν ήθελα να παίξω όργαν. Μια στιγμή είδα τον Γιώργη, γυρίζω από τα Χανιά με τον κλάδο από ένα Γλέντι και θωρώ εκεί, είχα τα μικρόφωνα αυτό, έγραφα ένα μαγνητόφωνο και έχει γράψει, μετά έχει χαλάσει και έχει γράψει και παίζει ο Γιώργης μόνος του. Άκουγε βέβαια, του έδειξα πολλά πράγματα, αλλά είχε εγωισμό. Δεν καταδεχότανε να του πω όταν του έλεγα τι θα παίξει με καμία δύναμη. Με στεναχωρούσε πολύ αυτό το πράγμα ο Γιώργης. Ενώ αποκλείεται να... του έλεγα τα... και όμως το είχε μέσα του, μόνος του. Πήρε βέβαια, μετά είδε, μετά ένα χρόνο κάτι που του έλεγα, μου λέει, είχες δίκιο. Α, εδώ το λες, πως είχα δίκιο. Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, όχι ως πατέρας του Γιώργη, αλλά ως καλλιτέχνης, θέλω πλέον μουσικά και καλλιτεχνικά να μου χαρακτηρίσετε τον ίδιο, το ύφος του μουσικά. Να σας πω ένα πράγμα. Όχι πως είναι γιος μου ο Γιώργης, αν ήταν κακός θα το έλεγα. Ο Γιώργης έχει ένα κράμα. Άσε μένα, εγώ είμαι πατέρας του, ας πούμε. Από τους καλλιτέχνες που αυτούς του, που παίζαμε, έχει και η φωνή του, έχει ένα γράμμα από τρεις, αυτό μου θυμίζει μένα, αυτό βλέπω στη φωνή του. Μουντάκι, Μανιά, λίγο από το Μπαξεβάνι, έχει κάτι ωραίο, κάτι τέτοιο έχει μέσα του, αυτό βλέπω, η φωνή του. Και το παίξιμο του βέβαια είναι δύσκολα, εγώ που πολλά πράγματα δεν μπορώ να τα παίξω με καμία δύναμη. Αυτά που παίζει, αν λέμε την αλήθεια, ας πούμε. Θα συνεχίσουμε με μουσική, αλλά πριν θέλω ένα τελευταίο πράγμα να συζητήσουμε μαζί. Θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης και μουσικά, αλλά και σε σχέση με την προσωπικότητά του. Εσείς έχετε γνωρίσει τόσους καλλιτέχνες, έχετε ταξιδέψει, έχετε πολύ μεγάλη πορεία μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης? Το σημαντικό είναι το ήθος και η αγνότητα του ανθρώπου, γιατί εμείς είμαστε κριτικοί και έχουμε κάτι που δεν θέλω να κατακρίνω άλλους πατριώτες μας, Έλληνες. Έχουμε κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι, από την αλήθεια. Πρέπει να το κρατούμε αυτό. Δεν χάνεις ούτε τους φίλους σου, ούτε δηλαδή πρέπει να είσαι αυτό που έχεις πάρει να το διατηρήσεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Όταν χάσεις τα έθιμα σου, την πατρίδα σου, τα πάντα, το ήθος σου, τα χάσες όλα. Τελείωσε. Όλα τα έχεις χάσει. Αυτό και εύχομαι και σε όλα τα παιδιά, στους χορευτές, στους καλλιτέχνες, ας πούμε, αυτό να το προσέξεις, σε όλα τα παιδιά, να το προσέξουν πολύ αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Και έπειτα έχουμε εκπλήξεις, γιατί θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα σας ακούσουμε και εσάς με το γιο σας. Εντάξει, εγώ τώρα
Έχω άλλε ασχολίε, αλλά θα παίξω. Εντάξει, μια κοντινιά, εντάξει. Γιώργη, όπως γίνει. Με σφάζουνε, με σφάζουνε, τα μάτια σου με σφάζουνε. Τα μάτια σου με σφάζουνε, μα εγώ τα καμαρώ. Μικρούλα μου, μ' αγώ τα καμαρώνω. Αμάν, αμάν, μέρες να καμώ. Να τα ειδώ, μέρες να κάμω, να τα ειδώ. Μέρες να κάμω, να τα ειδώ, κλαίω και δε μερώ. Πουλάκι μου κλαίω και δε μερώνω.
Πετάς λίγο νερό, αμάν λίγο νερό. Και δεν πετάς λίγο νερό προτού να βγει η ψυχή μου. Σαμά, προτού να βγει η ψυχή μου. Τους αναστεναγμούς, αμάν τους αναστεναγμούς. Ακού τους αναστεναγμούς που βγαίνουν από μένα. Στην καρδιά σαμάν, αμάν, και μάρτυρουν πως στην καρδιά. Φύλλα είναι καμένα. Ο Κώστας Χνάρης είναι ένας από τους δασκάλους του Λαογραφικού Ομίλου. Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά, Βούλα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκαμε. Τι εύχεσαι για το νέο έτος? Για το νέο έτος να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία και αγάπη, γιατί πιστεύω αυτά είναι η βάση και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Κάτι που να θυμάσαι έντονα από την παιδική σου ηλικία και να σχετίζεται με την πρωτοχρονιά? Μια ανάμνηση. Από την παιδική μου ηλικία, σαν παιδί κι εγώ έτσι Χριστούγεννα, ας πούμε, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στη λαχτάρα για το δώρο του Άγιου Βασίλη. Οπότε ένα στιγμιότυπο έτσι που θυμάμαι πολύ μικρός, που μου έχει μείνει, είναι ένα πρωί, ας πούμε, πρωτοχρονιάς, το οποίο περίμενα το δώρο κάτω από το δέντρο. Ξυπνάω το πρωί αγχωμένος, λίγο πιο νωρίς πάντα, αυτό συνηθισμένο, με λαχτάρα για το δώρο να δω αν είναι αυτό που ήθελα. Και ξυπνάω και δεν βλέπω το δώρο κάτω από το δέντρο. Και λέω, πάει, μας ξέχασε ο Βασίλης, λέω, την κάτσαμε. Είχα στενοχωρηθεί λίγο, είχα απογοητευτεί. Προσπαθούσα να το εξηγήσω και μικρός τώρα, δεν είχα ερμηνεία. Όλοι κοιμόντουσαν στο σπίτι, ήμουν κρυφά, είχα ξυπνήσει. Ώσπου μια στιγμή ακούω το κουδούνι, δεν περνάνε 2-3 δευτερόλεπτα, πηγαίνω κατευθείαν να ανοίγω την πόρτα και βλέπω το δώρο μου μπροστά στην πόρτα. Κοιτάω πάνω τη σκάλα στην πολυκατοικία, κανείς. Κατευθείαν κάτω δεν ακούγεται τίποτα. Οπότε θεώρησα, ας πούμε, σαν μικρός κι εγώ, το επιβεβαίωσα. Λέω, ήταν ο Άι Βασίλης, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή, κατευθείαν την άνοιξα την πόρτα. Και λέω, ήταν ο Άι Βασίλης. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι, ας πούμε, δεν πρόλαβε να μου το φέρει και επειδή ξύπνησα και δεν μπορούσα να το βάλει στο δέντρο, μου τα άφησε στην πόρτα. Αυτό μου έχει μείνει
Έτσι από Χριστούγεννα, σαν ανάμνηση. Γεμάτο εκπλήξεις να είναι η ζωή σου. Και να πάμε τώρα σε μία άλλη δασκάλα του λαογραφικού ομίλου, τη Στέλλα την Κουκλάκη. Στέλλα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βούλα. Καλή χρονιά. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Αγάπη, προκοπή και αισιοδοξία. Και εύχομαι η νέα χρονιά που ήρθε να είναι η καλύτερη από όλες όσες έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Αμήν. Τι θα ήθελες προσωπικά να σου φέρει ο καινούριος χρόνος, τι θα ήθελες έτσι κοντά σου? Προσωπικά, Βούλα, θα ήθελα να έχω την υγειά μου και διάθεση να χορεύω και να ακούω κριτική μουσική. Κύριε Μανολάκη, σας γνωρίζουμε όλοι ως λαουτιέρι, όμως το πρώτο μουσικό όργανο που πιάσατε στα χέρια σας ήταν η λύρα. Η λύρα ήταν. Πετσιρικάς μου είχε φτιάξει μια λύρα κάποιος Στεφανάκης, ήταν μαραγκός. Και μου φτιάξε μια μικρή λύρα, μου την έφερε στο χωριό και έπαιζα και μπουκόλυρα. Ήσασταν δίπλα σε πολύ σπουδαίους λυράριδες, το Σκορδαλό, το Γεράσιμο. Το Γεράσιμο, και με το Γεράσιμο έχουμε κάνει μια σοβαρή δισκογραφία και παίξαμε σε πολλά πανηγυρία τέτοια, μια πολύ σοβαρή δουλειά. Με το Σκορδαλό ήθελα να πάμε στην Αυστραλία κάποτε, το 80. Του κλείσα να πάμε, μου υποσχέθηκε για ένα μήνα. Βγάλαμε τις φωτογραφίες εδώ για την Αυστραλία. Και ήρθε ένας πρόεδρος τότε από κάτω, βγάλαμε τις φωτογραφίες, πήγανε μετά, περίμενα για ένα το πρώτο μου παιδί. Και κάποιος συνάδελφος μου λέει, επειδή σε ξέρω, ας πούμε, εκεί δεν είναι Αμερική, θα κάματε πολύ καιρό, δεν έφτασε ένα μήνα. Και του λέω μετά, του λέω, κύριε Θανάση, μου είπες για ένα μήνα, πόσο καιρό κάνουμε. Και μου λέει, του λέω, αφού στόπα, ότι μόνο είναι για ένα μήνα έρχομαι, περιμένω, και έτσι δεν πήγα τελικά. Ξέρετε τι θέλω. Να αποδεσμεύσουμε το Γιώργη το Σταυρακάκη και το Γιώργη το Γιαναδάκη. Ναι. Και να σας απολαύσουμε και στη λύρα και στο λαούτο. Εντάξει, θα παίξω λίγα έτσι. Γιώργη, είσαι έτοιμος? Ναι, βέβαια. Αδέσα μας κυρά ο χωρισμός.
μυστικά, όνειρα πλέκω μυστικά, μυστικά, όνειρα πλέκω μυστικά. Thank you.
Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος. Με λαούτ αυτή τη φορά από τον Κωστή και τον Γιώργη Μανολάκη θα σας αποχαιρετήσουμε. Εύχομαι αυτή τη χρονιά να αγγίξετε κάθε σας όνειρο, υγεία, ευτυχία και ευημερία σε όλους. Καλή χρονιά!
την πάρετε ανηφόρο κι αν θα καταστραφείτε. Άντε σαν μάνα μάνια θα καταστραφείτε. Όλη ζωή μου είσαι εσύ, ο χτύπος η καρδιά μου. Όταν δε σαν μάναμαν ο χτύπος η καρδιά μου. Γλυκιά του λογισμού. Σκέψη γλυκιά του λογισμού. Σκέψη γλυκιά του λογισμού. Αέρας σαν αμιάς μου. Να βιάζουν.